Το έργο Ιράκ, 9 τόποι επιθυμίας, με σκηνοθέτηση η Μαρία Τσαρούχα. Είναι ένα έργο, η ιδέα για το οποίο γεννήθηκε από την Εύη Μεράβογλου. Είναι 9 μονόλογοι, 9 γυναικών, που είτε έζησαν, είτε έφυγαν, είτε έχουν κάποια σχέση με το Ιράκ. Η κάθε μια έχει μια οπτική, σε σχέση με το χαρακτήρα της, έχει μια διαφορετική οπτική για τον πόλεμο, γιατί το έργο μιλά για τον πόλεμο του Ιράκ, για τους πολέμους στο Ιράκ, αλλά δεν εστιάζει μόνο σε αυτό, προσεγγίζει τον πόλεμο μέσα από το πρίσμα κάθε γυναίκας, ανάλογα με τη ζωή της. Το έργο γράφτηκε αρχικά σαν μονόλογος, η Χέντε Ράφο, η συγγραφέας του έργου, το έγραψε και το έπαιξε η ίδια, έπαιξε τους ρόλους των 9 γυναικών. Από εκεί και πέρα έχει ανέβει σε διάφορες χώρες με διανομή σε πολλές γυναίκες, με διπλές διανομές στον ίδιο θίασο, κάτι που έχουμε κάνει κι εμείς. Η ουσία του ότι η Ράφο το έπαιξε μόνη της, νομίζω ότι περνάει στο ανέβασμα οποιοδήποτε θίασου. Είμαστε όλες ένα, είμαστε όλες μία γυναίκα. Και αυτό το υποστηρίζει το ίδιο το κείμενο, γιατί λέξεις μοιράζονται ίδιες σε όλους τους μονολόγους. Προτάσεις μοιράζονται ίδιες σε όλους τους μονολόγους. Ανησυχίες, όνειρα που πραγματοποιούνται, όνειρα που μπλοκάρονται, μοιράζονται στις ζωές αυτών των 9 γυναικών. Το έργο δεν έχει χρονική συνέπεια. Τα γεγονότα διαδραματίζονται σε κάθε μονόλογο σε διαφορετική χρονική στιγμή. Αυτό που με προκάλεσε εμένα είναι ότι όπως οι γυναίκες έχουν κάτι κοινό, όλες τις νιώθουμε σαν ένα, έτσι και ο χρόνος είναι κάτι σχετικό. Είτε μιλάει δηλαδή για τον πόλεμο του 2003, είτε μιλάει για παλιότερο πόλεμο, είτε αναφέρεται στην επίθεση στους δίδυμους πύργους στην Αμερική, η ουσία του έργου είναι το αποτέλεσμα του πολέμου και της βίας. Άσχετα αν αυτός έχει συγκεκριμένη χρονολογία και συγκεκριμένη χώρα. Θίγει δηλαδή χωρίς χρόνο και ίσως και χωρίς χώρο το ανεπίτρεπτο του πολέμου. Όπου και αν είναι, όποτε και αν είναι. Είμαι στο έργο η Αμερικανίδα. Μισή Ιρακινή, μισή Αμερικανίδα. Δεν ζω στο Ιράκ, ζω στην Αμερική. Και η μισή μου οικογένεια ζει στο Ιράκ, η οικογένεια του πατέρα μου, από την πλευρά του πατέρα μου. Αυτό που μου δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια των προβών και στο οποίο εστίασε πολύ καλά, εστίασαν και οι οδηγίες της Μαρίας, ήταν η ενοχή που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος με τη μισή του οικογένεια σε εμπόλεμη ζώνη, αυτός να είναι καλά αλλού με τη δουλειά του, στο κέντρο του κόσμου, στη Νέα Υόρκη, και να προσπαθεί να επιβιώσει μη γνωρίζοντας αν οι δικοί του ζουν και έχοντας στα χέρια του τα πάντα. Από θέμα υγείας, οικονομικά τα πάντα, δουλειά, μια χαρά. Εκεί είναι λίγο που τα πάντα γίνονται σχετικά. Θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι πολιτικό θέατρο, δεν είναι πολιτικό θέατρο. Η Χέντε Ράφο σε αυτό το κείμενο μιλάει για τη γυναίκα και για το πώς η γυναίκα, για τη μοναχικότητα της γυναίκας, για την αντίληψη και την ευθεία της γυναίκας και τι σημαίνει αυτό και πώς αυτό καθρεφτίζεται καιρό πολέμου. Δεν έχουμε ποτέ σκεφτεί, δεν μας έχει περάσει καν από μυαλό το πώς ζει και επιβιώνει τα έσχη και το παράδοξο του πολέμου η γυναίκα, η οποία καλείται και είναι να παίξει πολλούς διαφορετικούς ρόλους, του ρόλου της συζύγου, της μάνας, της κόρης, της επαγγελματίας, πολλούς διαφορετικούς ρόλους. Κι όμως, η ματιά της γυναίκας είναι τελείως διαφορετική. Η γυναίκα γεννά. Η γυναίκα γεννά ζωή. Είναι παράδοξο να βλέπει να παίρνουν ζωή. Ο πόλεμος είναι καταστροφή. Αυτό είναι το στερεότυπο. Η Χέντε Ράφο το παραθέτει αυτό με έναν δημοσιογραφικό τρόπο. Όμως ο θεατής και
και το αντρικό κοινό και βέβαια το γυναικείο κοινό ταυτίζεται με τους χαρακτήρες, διότι υπάρχει αλήθεια. Την αλήθεια κανείς μας δεν να αποφύγει, θέλει δεν θέλει. Ας κρυβόμαστε πίσω από πολλούς, πολλά πρόσωπα, η αλήθεια είναι μία. Έπρεπε να γίνει πολύ μεγάλη έρευνα για το έργο, γιατί είναι γεγονότα της ιστορίας του ανθρώπου και είναι, θα ήταν τραγικό να γίνει λάθη. Είναι μια θρησκεία με την οποία εμείς δεν γνωρίζουμε, για την οποία έχουμε πάλι το στερεότυπο του τι είναι ο μουσουλμανισμός. Δεν είναι μόνο αυτό το οποίο βλέπουμε γύρω μας ή έχουμε την εικόνα, είναι πολλά άλλα πράγματα. Το Κοράνο είναι ένα ιερό βιβλίο, όπως είναι η Αγία Γραφή, όπως είναι η Καινή Διαθήκη. Είναι κείμενα. Τα κείμενα είναι η ιστορία του ανθρώπου. Όταν η εφημερά που μου έκανε, μου έδωσε το κείμενο και, μου είπε «Μαρία, κοίτα το, σε ενδιαφέρει να το σκηνοθετήσεις». Επειδή διαβάζω και γράφω, είμαι μανιώδης και αναγνώστης, αλλά και με τη γραφή καταπιάνομαι, ενθουσιάστηκα με το κείμενο. Ήδελα, ταυτίζομαι με κείμενα τα οποία μιλάνε στο από το ασυνείδητο, μέσω του υποσυνείδητου και έρχονται στο λογικό. Το κείμενο θα μπορούσε να πει κανείς εκτός από δημοσιογραφικά γεγονότα, το παραθέτει δημοσιογραφικά γεγονότα, είναι και ποιητικό αρκετά και μιλάει για μια ψυχή και αυτή η ψυχή είναι η γυναικεία ψυχή. Ξεκινάει το έργο με τη Μουλάγια που είναι η κλασική μυρολογήτρα και μιλάει για τα δύο ποτάμια τα οποία διασχίζουν το Ιράκ. Και βέβαια ξεκινάμε σε ένα ποτάμι με πεθαμένα παπούτσια, τα οποία πεθαμένα παπούτσια είναι οι ψυχές των ανθρώπων. Οπότε το νερό με απασχόλησε πολύ από την αρχή και τι σημαίνει το νερό και τι ρόλο παίζει το νερό. Και γι' αυτό επειδή είμαστε σε έναν χώρο μικρό, με πολύ λίγα μέσα και δεν θα μπορούσα να έχω αυτό το οποίο άμα κλείνω τα μάτια μου, ίσως οραματίζομαι, σκέφτηκα ποιο είναι συμβολικά, τι συμβολίζει το νερό. Το νερό για το οποίο δυστυχώς θα γίνει ο επόμενος παγκόσμιος πόλεμος, όπως όλοι ξέρουμε, μακάρι να το αποφύγουμε και να μην το αναπαράγουμε ώστε να το αποφύγουμε κιόλας, είναι το πιο σημαντικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Έτσι λοιπόν, μέσα από ένα μπουκάλι νερό, το οποίο χρησιμοποιείται με έναν τρόπο συγκεκριμένο στην παράσταση, προσπάθησα να περάσω όλα τα μηνύματα τα οποία θέλω να παρασυράσω μέσα από το ποτάμι. Εγώ νομίζω ότι ο μόνος τρόπος ο κόσμος να γίνει καλύτερος είναι μέσα από την τέχνη.